Υψηλά τα επίπεδα πληρότητας στα ξενοδοχεία της Καλαμάτας τις πρώτες αυτές ημέρες του Αυγούστου. Αυτή την εποχή είμαστε σε πληρότητα 95%. Η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προορισμός, αλλά για άλλη μια χρονιά οι πολίτες, οι πελάτες που έχουμε είναι κυρίως Έλληνες. Στη δυναμική της Καλαμάτας, εκείνο που διαγράφεται, όπως σημειώνουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα στο χώρο, είναι ο εσωτερικός τουρισμός. Η προσέλκυση ωστόσο και ξένων τουριστών θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα. Αυτό ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει. Θα πρέπει να δούμε γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ξένες αγορές. Είναι ένα θέμα ότι η Καλαμάτα στηρίζεται μόνο στον ελληνικό τουρισμό και θα πρέπει να το βελτιώσουμε. Οι ξενοδόχοι σημειώνουν πως κόσμος υπάρχει στην πόλη της Καλαμάτας και η κυκλοφορία στην περιμετρική οδό κρίνεται θετική ως προς το γεγονός της αποσυμφόρησης στην οδό Ναυαρίνου. Κόσμος υπάρχει πάρα πολύ στην Καλαμάτα. Η Ναυαρίνου είναι σωστό που δεν έχει κίνηση. Ο περιφερειακός δρόμος έχει αποσυμφορήσει την παραλιακή. Πάει πάρα πολλοί κόσμος στα μπαράκια που είναι προς τη Μικρά Μαντίνια, στη Βέργα, προς τη Μάνη. Έχει υπάρξει αποκέντρωση και αυτό είναι θετικό. Δεν πρέπει να είμαστε εγωκεντρικοί και να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Εγώ θεωρώ ότι η αποσυμφόρηση της Ναυαρίνου ήταν το καλύτερο που έχει γίνει φέτος και θεωρώ ότι μέχρι να φτάσουμε να κλείσει τελείως η Ναυαρίνου, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Το στίχημα της κίνησης και της παράτασης της σεζόν για φέτος κερδίζεται από τον συνεδριακό τουρισμό. Μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν τα σχολεία θα συνεχιστεί. Θεωρώ ότι μέχρι τις 10-15 Σεπτέμβρη θα έχουμε αρκετή κίνηση. Μετά τις 15 Σεπτέμβρη έχουμε κάποια συνέδρια τα οποία έχει κλείσει το ξενοδοχείο μας. Εμείς θα έχουμε κόσμο μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη υπάρχει το φεστιβάλ με τις χοροδίες, υπάρχουν κάποια πάλι συνέδρια που έχει το ξενοδοχείο μας. Πιστεύω ότι θα παραταθεί εν μέρη η σεζόν μέχρι και το τέλος Οκτώβρη λόγω των γεγονότων αυτών. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να υπάρξουν και άλλα γεγονότα τα οποία να παρατείνουν τη σεζόν. Πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες θα παρατείνουν τη σεζόν και θα δίνουν μια διάρκεια, οι άνθρωποι του χώρου επισημαίνουν πως πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος διοργάνωσης της Λευκής Νύχτας. Η Λευκή Νύχτα είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε πριν 3-4 χρόνια, έπιασε. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε για τις επόμενες χρονιές. Νομίζω η Καλαμάτα είναι μια παραλιακή πόλη που δεν της αξίζει να κλείνει στις 27 Αυγούστου την τουριστική σεζόν. Η Λευκή Νύχτα μπορεί να γίνει 15 μέρες μετά ή μπορεί να αντικατασταθεί με μια καινούργια νύχτα, την οποία θα την ονομάσουμε οι καινούργιες βραδιές, η καινούργια εβδομάδα, μια εμπορική εβδομάδα η οποία θα προτρέπει όλους τους Αθηναίους, αφού η Καλαμάτα είναι αστικό κέντρο πλέον προάστιο των Αθηνών, να έρθουν στην Καλαμάτα, να γνωρίσουν τον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας και να γευτούν προσφορές πάνω από 50% για μια εβδομάδα, όχι για μια μέρα. Με προσφορές και από τα ξενοδοχεία, με συστηματική δουλειά από τον εμπορικό κόσμο και με το Δήμο, νομίζω μπορούμε να το δημιουργήσουμε, να είμαστε η πρώτη πόλη που θα δημιουργήσει μια εβδομάδα εμπορικών συναλλαγών με μεγάλες εκπτώσεις.